το ελληνικό κόσμημα ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Έργα 27 Ελλήνων σχεδιαστών κοσμήματος φιλοξενήθηκαν για 4 ημέρες στο Museum of Arts and Design στο πλαίσιο της έκθεσης A Jewel Made in Greece, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Enterprise Greece. Η γνώμη μας σαν γραφείο είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση, γιατί πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο έχει υψηλή προστιθέμενη αξία, είναι πάρα πολύ διαφοροποιημένο, στηρίζει πάρα πολύ τη μικρή επιχειρηματικότητα. Μέσα από την παρατήρηση, μέσα από το, αυτό που βλέπουμε εδώ, δημιουργούνται και εικόνες και για την ιστορία και για τον πολιτισμό μας. Πιστεύουμε ότι είναι ένα άνοιγμα καλό για όλους τους καλλιτέχνες με ταλέντο να πάνε μπροστά και να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο. Η δημιουργική τέχνη του κοσμήματος είναι μία από τις αρχαιότερες στο είδος της και είναι απόλυτα συνυφασμένη με την αρχαία Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό. Οι σχεδιαστές, στη συντριπτική πλειοψηφία τους νεαρής ηλικίας, είχαν την ευκαιρία να επιδείξουν τις δημιουργίες τους σε ένα από τα πλέον απαιτητικά αλλά και ισχυρά καταναλωτικά κοινά, όπως αυτό της Νέας Υόρκης. Ήταν ένα όνειρο ζωής, ήταν ένας στόχος. Όταν μου έγινε η πρόταση από την διοργάνωση του Jewel Made in Greece, στην οποία είμαι μέλος και κάνουμε τις εκθέσεις στην Αθήνα, αμέσως δέχτηκα, γιατί σκέφτηκα ότι όταν βάζεις στόχους και έρχονται, πρέπει να πηγαίνεις πάνω τους. Το ότι έχουμε έρθει γενικά 27 σχεδιαστές από την Ελλάδα και είμαστε εδώ στη Νέα Υόρκη, πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε να κάνουμε μια αγορά πολύ διαφορετική από την ελληνική. Και είμαστε, είναι σαν να είσαι στο κέντρο του κόσμου. Έχουμε έρθει, είμαστε δίπλα του Central Park και δείχνουμε τα πράγματά μας στο μουσείο εδώ πέρα. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ωραία κίνηση και μια πολύ ωραία αρχή για, για το ελληνικό κόσμο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Το ότι ερχόμαστε από την Ελλάδα μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι υπάρχουμε και ότι μπορούμε να είμαστε σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κοινό. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που καταφέραμε με το Jewel Made in Greece, όλη αυτή η ομάδα, να έρθουμε στη Νέα Υόρκη, σε ένα φοβερό χώρο, να δείξουμε τη δουλειά μας και με το τι ασχολείται ο καθένας. Θέλαμε να αναδείξουμε το ελληνικό κόσμημα που εμείς το φτιάχνουμε από το 1960 στην Ελλάδα, εδώ στη Νέα Υόρκη, και τα χειροποίητα κοσμήματα που είναι μοναδικά και κάποια από αυτά είναι μουσιακά αντίγραφα και έχουν φτιαχτεί χιλιάδες χρόνια πριν. Άλλωστε, όπως τόνισαν, ακόμη και σε μια δύσκολη περίοδο, ο Έλληνας παραμένει δημιουργικός. Πάντοτε θα είναι, είτε υπάρχει κρίση είτε υπάρχει άνοδος, η δημιουργικότητά του είναι από τις λίγες αλλά καλές συντεχνίες που έχει. Η κρίση έχει φέρει μεγαλύτερη δημιουργικότητα, μεγαλύτερη έμπνευση και μεγαλύτερη διάκριση, σε εισαγωγικά πάντα, διότι όλοι θέλουμε να εκτονωθούμε από όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι κάτι που το αγαπάμε και είναι κάτι που μας βγαίνει έμφυτο, και όλοι μαζί μαζευόμαστε και βγαίνει αυτή η δυναμική ομάδα που βλέπετε εδώ. Στόχος των Ιθινόντων είναι η έκθεση του Museum of Arts να αποτελέσει την αρχή για τη συστηματική προώθηση του ελληνικού κοσμήματος. Είναι η ελπίδα ότι θα συνεχίσει η εκδήλωση αυτή, θα επαναληφθεί η εκδήλωση αυτή, θα είναι η αρχή πολλών τέτοιων, οι οποίοι θα προβάλλουν ακριβώς αυτό, τη δημιουργική βιομηχανία της Ελλάδας που υπάρχει. Εάν αυτή η προσπάθεια δεν έχει διάρκεια, ούτως ώστε να γίνει επιμόρφωση του καταναλωτή, αυτό αποδεικνύει ότι η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα αποτελέσματα και τα ωφέλη είναι περιορισμένα. Άρα προσβλέπουμε να δούμε την ίδια ή παρεμφερείς δράσεις να γίνονται και στο μέλλον. Η έκθεση ολοκληρώθηκε την Κυριακή 19 Νοεμβρίου.